Ένα μικρό σπιτάκι θέλουν να κατασκευάσουν ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγο του Αμάλα Λαμουντίν, προκειμένου να διαμένουν εκεί οι σωματοφύλακές τους, στο σπίτι τους στην Αγγλία. Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός και η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέλουν να φτιάξουν ένα ξύλινο σπιτάκι για τους φρουρούς ασφαλείας τους, που περιπολούν το αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών αρχοντικό τους, και μάλιστα του 17ου αιώνα, πλήρως εξοπλισμένο με κουζίνα και τουαλέτα, τόσο για τη δική τους άνεση όσο και για να μην βρίσκονται στα πόδια τους. Γιατί μπορεί να αναβαγίσει η προσπάθεια τους, φαίνεται όμως, πως η προσπάθεια αυτή του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλα Λαμουντίν να κρύψουν το σπιτάκι μέσα στα δέντρα, μπορεί να αναβαγίσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Νότιου Οξφορντσάιρ εξέφρασε τις ανησυχίες πως η καλύβα θα μπορούσε να βλάψει τις ρίζες ενός δέντρου, που θεωρείται προστατευόμενο είδος και οι Κλούνεϊ ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου, Τιμόν Σλόουφρι, φαίνεται πως υπάρχει ευκαιρία να μετατοπιστεί το προτινόμενο εξωτερικό οικοδόμημα σε μια πιο κατάλληλη τοποθεσία. Να σημειωθεί πως ο 58χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ και η 42χρονη σύζυγος του Αμάλα Λαμουντίν, αγόρασαν την ιδιοκτησία στις όχθες του Τάμεση, λίγο μετά τον γάμο τους, το 2014. Έχουν ξοδέψει εκατομμύρια για την ανακαίνιση της κατοικίας, αν και μεγάλα τμήματα της έκτασης πλημμύρισαν νωρίτερα φέτος, όταν υπερχείλησε ο ποταμός.